σχολείο μου θυμάμαι πολλά ωραία πράγματα. Θυμάμαι τα παιδιά, τις ωραίες παρέες, την πιαγωγό μου, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τις τέλειες γιορτές και γενικά τη ζεστασιά του χώρου. Από το σχολείο αυτό που θυμάμαι είναι το πόσο πολύ μας αγαπούσαν όλοι και πόσο ευχάριστο και φιλικό ήταν το όλο κλίμα. Και φυσικά τα υπέροχα δώρα του κυρίου Φωτόπουλου. Από το σχολείο μου θυμάμαι το προάβλιο, τους διαδρόμους, τις αίθουσες, τους καθηγητές. Αυτά τα λίγα, τα ταπεινά. Διότι τα πολλά και ωφέλιμα τα πήρα μαζί μου. Αυτό που προσωπικά θυμάμαι από το σχολείο είναι το πόσο ζεστά αγκάλιαζε νέους μαθητές και τους βοηθούσε να προσαρμοστούν ομαλά σε αυτό το νέο περιβάλλον. Από το σχολείο μου θυμάμαι πόσο πολύ μας φρόντιζαν εμάς και τις γλάστρες στο προάβλιο. Από το σχολείο μου θυμάμαι αυτό το ζεστό οικογενειακό κλίμα μεταξύ μαθητών και καθηγητών, τις υπέροχες μας συνεργασίες, μουσικές και θεατρικές, για τις γιορτές του σχολείου. Φυσικά θυμάμαι τη ξενιασιά, το γέλιο και το βόλιο στα διαλύματα, αλλά και την αγάπη και το ενδιαφέρον των καθηγητών προς τον καθέναν από εμάς. Και πολλές ξεχωριστές στιγμές που μοιράστηκα με πανέμορφους ανθρώπους σε αυτές τις τάξεις. Από το σχολείο μου θυμάμαι τη θέα και τη θάλασσα που φαινόταν από τον τρίτο όροφο. Από το σχολείο θυμάμαι τα παζάρια με τα πεντανόστιμα γλυκά, τις παρουσιάσεις και τα project όπου μπαίναμε στο ρόλο του καθηγητή έστω και για λίγο και την παρέα του Μπόμπι του Σκελετού από το χημείο. Το σχολείο μου θυμάμαι όταν ο κύριος Φωτόπουλος μας σήκωνε όρθιος όταν κάναμε φασαρία και μου έλεγε Βασίλης Κοπάνο και κάτσε για 10 δευτερόλεπτα. Επίσης θυμάμαι το τρελό γέλιο που ρίχναμε κάθε φορά που κάναμε πρόβες στα θεατρικά με την κυρία Ξεραφίδου και εκεί που ήταν μια δραματική σκηνή, εμείς την κάναμε τελείως κωμωδία όμως. Και πολλά ακόμα. Από το σχολείο μου θυμάμαι την ημέρα της αποφύτισης που ήταν πάρα πολύ συγκινητική και αυτό γιατί ήμασταν όλοι μαζί και πάρα πολύ χαρούμενοι. Ένας κύκλος έκλεινε και ξεκινούσε ένας νέος για τις ζωές μας. Εκείνη τη μέρα συνειδητοποίησα και κατάλαβα πως όλες αυτές οι όμορφες αναμνήσεις που έχω πάρει από το σχολείο θα πρέπει να μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου και να με συντροφεύουν για μια ζωή. Και αυτό και έγινε. Μια εμπειρία που μου έχει μείνει από τα σχολικά χρόνια ήταν χαρακτηριστικά όταν είχαμε νικήσει τον πρώτο αγώνα ποδοσφαίρου με τα υπόλοιπα παιδιά παίζοντας αντίπαλοι με ένα άλλο σχολείο. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία γιατί όταν είχαμε γυρίσει πίσω στο προάβλιο φωνάζαμε όλοι μαζί και τραγουδάγαμε πανηγυρίζοντας για την νίκη. Από το σχολείο μου θυμάμαι τις υπέροχες εκδρομές που πηγαίναμε, αλλά και τις πάρα πολύ όμορφες συνεργασίες μεταξύ καθηγητών και μαθητών. Καταφέραμε πολύ όμορφα πράγματα. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα από το σχολείο είναι όλη η αγάπη που λάβαμε από τους καθηγητές μας όλα τα χρόνια και το πόσο μας στήριζαν και ότι περάσαμε τέλεια ακόμα και στην τρίτη ηλικίου. Από το σχολείο μου θυμάμαι το εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον που καθηγητές και μαθητές από κοινού δημιουργούσαν. Εγώ από το σχολείο μου το πρώτο πράγμα που θυμάμαι είναι η καλή διάθεση που επικρατούσε κάθε μέρα, καθ' όλα τα χρόνια που φοιτησα εκεί. Εντάξει, ύστερα θυμάμαι τις παρέες με τα παιδιά, την ποιότητα των μαθημάτων που είχαμε, οι γιορτές μας ήταν αξέχαστες. Και θυμάμαι και την προθυμία των καθηγητών μου που απαντούσαν στις όλες τις όχι λίγες απορίες μου. Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα!